ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις των επικινδύνως ετοιμόρυπων κτισμάτων στη Δυτική Σάμο μετά τις πρώτες άδειες και τα πρωτόκολλα που εκδόθηκαν από τη ΔΑΕΦΚ. Η περιοχή που επιλέχθηκε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης είναι τα Κοντέικα, η περιοχή που επλήγει περισσότερο από το φωνικό σεισμό. Στο σημείο βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Λιμπέρης. Με τα κόπων και βασάνων καταφέραμε να ξεκινήσουμε τα γκρεμίσματα και φυσικό είναι να ξεκινήσουμε από το χωριό Κοντέικα, το οποίο έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα περισσότερα κτίρια που πρέπει να καταδαφιστούν. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε. Θέλω να ζητήσω από όλους τους συνδημότες μας που έχουν πρόβλημα με τα κτίρια να έρθουν να συνεργαστούν με το Δήμο, να συνεργαστούν με τη ΔΑΕΦΚ, ούτως ώστε να έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα, διότι ήδη έχουμε χάσει σημαντικό χρόνο και πρέπει το καλοκαίρι να μας βρει σε καλύτερη κατάσταση τουλάχιστον από ό,τι είμαστε σήμερα. Εμείς στο Δήμο κάναμε 3 εργολαβίες με σκοπό και με στόχο να τελειώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Οι εργολάβοι είναι οργανωμένοι από ό,τι έχουμε δει. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τους εργολάβους αλλά και με τους κατατόπους κοινοτάρχες. Και ελπίζουμε τα δύσκολα προβλήματα που θα προκύψουν να τα αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο τρόπο και να έχουμε ένα αποτέλεσμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Στη συγκεκριμένη περιοχή από την επομένη του σεισμού έχει στηθεί ένας πρόχειρος καταβλισμός, όπου τοποθετήθηκαν κοντέινερ, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής που τα σπίτια τους κρίθηκαν ακατάλληλα δεν θέλησαν να τα εγκαταλείψουν και να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία του Καρλοβάσου. 6 μήνες μετά, οι άνθρωποι δηλώνουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στα κοντέινερ έως ότου επισκευαστούν οι κύριες κατοικίες τους. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα δεύτερο μικρό χωριό. Ένα χωριό το οποίο δημιουργήθηκε από την πρώτη κιόλα στιγμή για να μην βρεθεί κανένας πολίτης, κανένας συμπολίτης μας στον Κοντεϊκό, να μην βρεθεί στο δρόμο. Ήδη έχει οργανωθεί εδώ όλο το σύστημα αυτό. Ήταν μια πολύ σημαντική λύση. Βέβαια ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα διότι τα κοντέινερς αυτά δεν χωρούσαν και έπρεπε να τα κατεβάσουμε βήμα-βήμα και να τα φέρουμε εδώ. Τα ηλεκτροδοτήσαμε, τους βάλαμε σύστημα αποχέτευσης. Βάση περιπτώσει δόθηκε μια σημαντική λύση για ανθρώπους που δεν θέλαν να εγκαταλείψουν τα κοντέικα, δεν θέλαν να κατεβούν σε ενοικιαζόμενα σπίτια στο Καρλόβαση και μπορώ να πω ότι ήταν μια σημαντική λύση. Να σημειώσουμε ότι στον Δήμο Δυτικής Σάμου υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση των 750.000 ευρώ. Ο Δήμος ανέθεσε σε 3 εργολάβους τη διαδικασία των κατεδαφίσεων προκειμένου αυτές να γίνονται ταυτόχρονα, άρα και σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Δυτικής Σάμου έχει στα χέρια του 51 πρωτόκολλα κατεδάφισης, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, τη γνωστή ΔΑΕΦΚ.